Το Πασόκ. Φεύγουμε, πάμε στη δημοσκόπηση που είχαμε χτε από την Opinion για το Action 24. Πάνω κάτω με τα ίδια στοιχεία, το, το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι πλησιάζει τα μονοψήφια νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω κάτω στα νούμερα που την είχαμε δει στι ευρωεκλογέ, mm -hmm. κοντά στο 27-28. Με την αναγωγή μιλάμε πάντα γιατί έχουμε και ένα 20% αναποφάσει του. Mm -hmm. Και από εκεί πέρα το Πασόκ πάνω κάτω σε αυτό που το βλέπουμε σήμερα με ένα διψήφιο 12-13 πλάς ή μείον κτλ. χαμηλά. και χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε προβλεφθεί άλλωστε. Δεν, μα μας κάνει καμιά εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στην τρίτη θέση και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάει και ακόμη πιο κάτω. Δεν μας κάνει απολύτω καμία εντύπωση. Για πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις κάρτες λοιπόν εδώ της δημοσκόπησης αν τις έχουμε. Εδώ πρόθεση ψήφου λοιπόν. Α, εδώ με το Πασόκ τώρα. Εντάξει. Πρώτα το Πασόκ και μετά θα πάμε και στο γενικό. Ανδρουλάκης 29,2. Εδώ είναι η ψηφοφόρη του Πασόκ. Προσέξτε, ναι, ναι. δεν είναι στο γενικό. Mm -hmm. Δούκα από κοντά 26,4. Γερουλάνο 14,8. Κατρίνη 3,3. Γιανακοπούλου 3,3. Διαμαντοπούλου 15,4. Είναι τρίτη, δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου. Ε, είναι λίγο περίεργη σειρά έτσι όπω την έχουν. Ναι, είναι τρίτη στην πραγματικότητα. Ο Γιάννη το 1,9 και δεν έχω αποφασίσει 4,7. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η πρώτη. Όλα της... ανοιχτά δηλαδή για, για το, το, δεύτερο... Πασόκ. Όλα ανοιχτά για Όλα ανοιχτά στην πραγματικότητα, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Με μια τετάδα να έχει ξεχωρίσει. Γιατί πάντοτε οι δημοσκοπήσει έχουν ένα περιθώριο σφάλματο και το παιχνίδι να είναι ε, όλο στο, στο τραπέζι. Ακόμη τώρα ξεκινάει η τελική ευθεία τη μάχη. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα, διότι ένα από τα κρισιμότερα θέματα είναι ένα από τα κρισιμότερα ερωτήματα στην επόμενη κάρτα. Θα τη δούμε όταν, όταν μπορέσουμε να την αλλάξουμε. Είναι ποιο μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόσμου ή και τον Μητσοτάκη, διότι εδώ. Η εκλογή του, 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 νέου αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι μόνο σήμα, δεν θα αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ε, Υποτίθεται το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει τον επόμενο πρωθυπουργό. Υποψήφιο πρωθυπουργό πίση. διαλέγει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό διαλέγει το Πασόκ για υποψήφιο πρωθυπουργό για το αύριο για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκι. Ποιο από αυτού που βλέπετε στην είναι, το τους 7 είναι ικανό. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και ποιο από του υποψηφίου αισθάνεται αλλά μπορεί να το, να το, να το επικοινωνήσει και στον κόσμο του Πασόκ ε, yeah. και στου υπόλοιπου ψηφοφόρου. Και εκτό Πασόκ, ότι είναι αρκετά στιβαρό και έτοιμο να πάει σε έναν έτοιμο Εντάξει, πρωθυπουργό. Κοινωνία... Και να το, με μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Το βλέπει αυτό. αυτό το μυρίζει την κοινωνία αυτό. Yeah, yeah, yeah. και βλέπει ποιο από αυτού έχει τέλο πάντων τα φόντα, έχει τα προσόντα, έχει το κύρο, έχει το πολιτικό εκτόπισμα. Το ανάστημα... να χτυπήσει το μυτσοτάκι. Βεβαίω, Η παρουσία, Βεβαίως. όλα παίζουν το ρόλο του, mm -hmm. γιατί ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση έχει προβλήματα ή όχι, ναι, ναι. είναι μια σταθερή κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που έχει σταθερό πολιτικό κεφάλαιο. Και πολιτικό κεφάλαιο σταθερό, μεγάλο κύρο στην Ευρώπη που έχει τεράστια σημασία αυτό. Το λοιπόν... να συνομιλήσει με του Ευρωπαίου αν προ αυτό κάποιοι άλλοι δεν το διαθέτουν στην